μέρος στο οποίο εγκαινιάζουμε λοιπόν μια καινούργια ενότητα για την εκπομπή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και πήρα στο κομμάτι που λέγεται Πανελλήνιες Εξετάσεις, εκπαίδευση γενικά. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω μαζί μας τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, ο οποίος είναι φιλόλογος και διευθυντής του φροντιστηρίου που Καμισά στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Σφαγιανάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ήδη για την φιλοξενία και ευχόμαστε να αποδειχθούμε χρήσιμοι για όλους. Μακάρι. Και πρώτα απ' όλα για τα παιδιά και τους γονείς. Εγκαινιάζουμε λοιπόν την ενότητα, η οποία βάζει στο επίκεντρο όλα όσα έχουν να κάνουν με τις Πανελλήνιες, γενικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τις επιλογές των παιδιών, με οτιδήποτε έχει να κάνει με τις αγωνίες τους, κύριε Μαυράκη, έτσι. Πολύ σωστά. Είπαμε ότι θα οργανώσουμε μια σειρά από εκπομπές που προφανώς το επίκεντρο πρέπει να είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκεί η αγωνία κορυφώνεται. Και θέλουμε να πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί σε αυτό το κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε όμως με κάποιες εκπομπές οι οποίες θα έλεγα ότι είναι ευρύτερης συμβουλευτικής διαδικασίας για τους μαθητές. Mm-hmm. Όπως αυτά που θα πούμε σήμερα. Εγώ θα έλεγα να πούμε και για ένα άλλο ξεκίνημα που κάνουμε σε συνεργασία με το neacrete.gr. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια και αυτή η συνεργασία, όπως και η προηγούμενη με την εφημερίδα, με το έντυπο της Νέας Κρήτης. Εκεί κάνουμε μια επίσης θεωρώ πολύ σοβαρή προσπάθεια να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και πάλι να επικεντρωθούμε σε όσα αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχω ένα τάμπλετ εδώ στα χέρια μου. Βέβαια, αν έχουμε 2-3 λεπτάκια, μπορώ λίγο να ξαναγήσω. Να μας δείξετε κάποια πράγματα, βεβαίως. Μπορούμε λίγο να ξαναγήσουμε και να πούμε ότι και οι μαθητές και οι υποψήφοι, αλλά και οι γονείς μπορούν να είναι πιο κοντά στα εκπαιδευτικά πράγματα και στις εξετάσεις, όχι μόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις, mm-hmm. Μέσα από αυτήν την σελίδα. Είμαι λοιπόν στη κεντρική σελίδα του neacrete.gr, αν μπορούμε να δούμε. Είναι αυτή εδώ που και βλέπουμε λοιπόν. Ακριβώς και εδώ στην πρώτη σελίδα, στο κεντρικό μενού, αν κάνουμε την επιλογή Πανελλήνιες 2019, θα βρεθούμε σε αυτήν την στήλη, σε αυτή την περιοχή, όπου έχουμε την ευθύνη ως φροντιστήρια που κάνουμε σαν Ηρακλείου με κάποιες θεωρώ ενδιαφέρουσες ενότητες και ξαναλέω και με επικέντρο τις εξετάσεις. Η πρώτη ενότητα θα αφορά την επικαιρότητα, την εκπαιδευτική επικαιρότητα. Όπως τούτο εδώ το άρθρο για το οποίο θα πούμε μια κουβέντα σε λίγο, πώς ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε τα καινούργια που αφορούν τις εξετάσεις της Πανελλήνιας του 2020, μια σειρά από αρθρογραφία και ενημερωτικά, ειδησιογραφικά που αφορούν την εκπαίδευση. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Κάπου εκεί συναντούμε προτινόμενα ολοκληρωμένα διαγωνίσματα που έχουν να κάνουν με πανελλαδικές εξετάσεις. Ό,τι μηντιακό που υπάρχει βίντεο, εικόνα. Και αυτή, ας πούμε, είναι η προηγούμενη παρουσίασή μας εδώ μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Εδώ θα ανεβαίνουν λοιπόν και οι όποιες συζητήσεις μας. Ναι, να το πούμε και αυτό, γιατί οι κουβέντες μας εδώ θα βρίσκονται μετά στο δίκτυο για όποιον θέλει να τις παρακολουθήσει. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και τα θέματα προηγούμενων ετών από πανελλαδικές εξετάσεις, ένα πολύ σπουδαίο αρχείο με εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα, όπως και μια μεγάλη ενότητα που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τεράστιο θέμα. Ως φροντιστήρια που καμισάς έχουμε επενδύσει σε αυτό και θα κάνουμε μια προσπάθεια μέσα από αυτήν την εκπομπή να ενημερώσουμε σε σχέση με επιλογές σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Μεγάλη γκάμα με θέματα εξετάσεων προηγούμενα χρόνια, αν θυμάμαι καλά από το 2014 και εξής, και οτιδήποτε εκπαιδευτικό, κυρίως εκδηλώσεις, δραστηριότητες που αφορούν τέτοια θέματα εκπαιδευτικά ή επαγγελματικού προσανατολισμού, οτιδήποτε συναφές, ο κόσμος που μπορεί να τα παρακολουθήσει θα είναι ενήμερος και προφανώς θα είναι περισσότερο κοντά μας για να μαθαίνει, νομίζω με εγκυρότητα και γρήγορα, αυτά τα πολύ σπουδαία. Και πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό, γιατί μπορεί να μπει στο neacrete.gr, είτε το παιδί, ο μαθητής, είτε ο γονιός, ανά πάσα στιγμή να ενημερωθεί, να δει και ό,τι έχει ανέβει και όποια εξέλιξη τρέχει. Φυσικά, να πούμε ότι θα είναι κάθε Δευτέρα στις 18:30 σταθερό το ραντεβού μας για να γνωρίζουν και οι γονείς και οι μαθητές πότε μπορούν να μας παρακολουθούν. Και θα ξεκινάμε και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα, έτσι. Ωραία, αυτό θα κάνουμε στην αρχή κάθε φορά, κάθε Δευτέρα. Θα ξεκινάμε την επικαιρότητα. Ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία,
Ξαναλέω, όχι μόνο τις εξετάσεις, απλώς αυτή την περίοδο είμαστε σε αναμονή. Μάλλον πολύ καιρό τώρα είμαστε σε αναμονή μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων σε ό,τι αφορά το Λύκειο και σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς και εξής. Οπότε θα είμαστε κοντά να τα παρακολουθούμε και νομίζω με αμεσότητα και όσο πιο σοβαρά μπορούμε θα ενημερώνουμε τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτή την ενότητα με το κομμάτι της επικαιρότητας. Τι είναι εκείνο το οποίο έχουμε το τελευταίο διάστημα? Λοιπόν, η πρώτη μας καρτούλα λοιπόν, για σήμερα θα αφορά αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης. Αυτό που περιμένουμε είναι με ένα λίγο παράδοξο τρόπο να μάθουμε πρώτα για την εξεταστέα έλλη των πανελλαδικών εξετάσεων του επόμενου έτους. Στην ουσία, εδώ και αρκετούς μήνες περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τη δομή του νέου Λυκείου και τις αλλαγές που θα αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις από το 20 και εξής. Ομολογουμένως υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Θα έλεγα, τολμώ να σχολιάσω πως είναι λίγο δυσάρεστο, τουλάχιστον για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή φοιτούν στη Β' Λυκείου, έχουν κάνει την επιλογή του προσανατολισμού, έχουν ξεκινήσει μία προετοιμασία και δυστυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το σύστημα εξετάσεων και το σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Τρομερά αγχωτικό για όλους για οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, όχι μόνο για τα παιδιά, για την ελληνική οικογένεια. Εγώ θα έλεγα γενικότερα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, με έναν παράδοξο τρόπο θα ανακοινωθεί πρώτα η εξεταστέα έλλη αυτών των νέων πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, αναμένουμε, είμαστε και εμείς λίγο περίεργοι. Και στη συνέχεια, μάλλον μετά από κανένα μήνα, υπολογίζεται ότι επίσημα επιτέλους θα ακούσουμε αυτά που αφορούν τη δομή του νέου Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι τα δύο points που έχουμε σημειώσει εκεί. Κάτι που έχει ψηφιστεί και είναι το τρίτο σημείο σε εκείνη την κάρτα αφορά τον τρόπο εξέτασης στα 4 πανεπιστήμια μουσικών σπουδών που θα ξεκινήσει σίγουρα από την επόμενη χρονιά, κάτι που αλλάζει, θεωρώ θεαματικά, μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί μπαίνουν πραγματικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη μουσική, αντίληψη, γνώση, εκτέλεση. Είναι εκεί σημειωμένο. Για όλους τους υποψηφίους που αφορά βεβαίως τα παιδιά που είναι στη Β' Λυκείου, που ενδιαφέρονται για τις μουσικές σπουδές, αλλάζει λίγο ο τρόπος εξέτασης. Μετέχει ο βαθμός στα πολιτηρίου κατά 10%, 30% το μάθημα της έκθεσης όπως το ξέραμε και το ξέρουμε ως τώρα. Και από εκεί και πέρα δύο καινούργια δεδομένα, 30 και 30% μουσική εκτέλεση και μουσική γνώση. Καινούργια δεδομένα, καινούργια πληροφορία. Οπότε για εκείνους που έχουν στο μυαλό τους τις μουσικές σπουδές από την επόμενη χρονιά, νομίζω οι αλλαγές είναι θεαματικές. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία σου, ότι έχει να κάνει με τα νεότερα τα οποία μας έρχονται. Πάμε να μπούμε τώρα και στο πρόγραμμα μελέτης. Πολύ μεγάλη λοιπόν, υπόθεση. Είναι πρόγραμμα. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Είναι αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε σήμερα να κουβεντιάσουμε. Σαφέστατα δεν αφορά τους μαθητές μόνο Β' και Γ' Λυκείου που κάνουν προετοιμασία. Όλοι μας καταλαβαίνουμε και είναι ένα ζητούμενο φυσικά όταν απαιτήσεις αυξάνονται, όταν πλησιάζουμε τις εξετάσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο πιο καλά οργανωμένη είναι η καθημερινότητα, τόσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα του μαθητή και τόσο πιο καλά προφανώς προετοιμάζεται. Εμείς λέμε πως, στα προστασία που κάνουμε σας, λέμε ότι το θέμα της οργάνωσης και του προγραμματισμού ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, τα παιδιά ήδη από το γυμνάσιο, κατά τη γνώμη μας, έχουν δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο, πάρα πολύ σοβαρό, είναι το εδώ που θα κουβεντιάσουμε, δηλαδή η οργάνωση του χρόνου και της καθημερινότητας τους. Και το δεύτερο είναι ο λάθος ή ο ανεπαρκής τρόπος μελέτης, δηλαδή ο τρόπος που διαβάζουν. Επειδή όντως πιστεύουμε ότι αυτά είναι μείζωνα θέματα, γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας και σήμερα και τις επόμενες δύο φορές με τέτοια ζητήματα, οργάνωσης καθημερινότητας, οργάνωσης χρόνου και τρόπους μελέτης. Από εκεί που θα έπρεπε λοιπόν να αποτελεί και σημείο εκκίνησης για το κάθε. Πολύ σωστά. Κάπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας και εμείς και κάπως έτσι ξεκινάμε. Και αστειευόμενοι πάντα, όταν έχουμε σεμιναριακό υλικό ή κουβέντες, δείχνουμε και τέτοιες εικόνες, σαν αυτή εδώ που βλέπουν οι τηλεθεατές σας, ότι πάντα το πρόγραμμα είναι προϋπόθεση για να έρθει το αποτέλεσμα και να έχουμε επιτυχία. Λοιπόν, θα έλεγα ξεκινώντας, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τεχνικά υπάρχει. Εμείς δουλεύουμε πραγματικά μέσα από προγράμματα, το εννοούμε, έχουν αυτή την έντυπη μορφή, τα οποία είναι, πώς να πω, έχει ουσία η αποτύπωση
ενός προγράμματος μελέτης, ενός προγράμματος καθημερινότητας. Είναι αυτό που βλέπουμε. Οι μέρες της εβδομάδας. Βεβαίως. Και μοιρασμένες οι ώρες. Οι ώρες. Θέλει κόπο. Θέλει διδαχή. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά. Αν βάλεις έναν άνθρωπο που δεν έχει μάθει να δουλεύει με πρόγραμμα, όπως είναι, θα έλεγα, τα περισσότερα παιδιά, εκεί κάπου στην εφηβεία τους, και τους ζητήσει να οργανώσουν με έναν τρόπο τακτικό την εβδομάδα τους, την καθημερινότητά τους, όντως είναι ένα δύσκολο πράγμα. Χρειάζεται πραγματικά να διδάξεις πολλά μυστικά, και επίσης το δεύτερο που χρειάζεται είναι να το δοκιμάσουν, να το ζήσουν, για να πιστούν οι ίδιοι ότι όντως αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσω να έχω αποτέλεσμα και να μπορέσω να εξοικονομώ χρόνο και ενέργεια. Όσο διστακτική και αν είναι στην αρχή, θα πρέπει να το δοκιμάσουν για να δουν τα αποτελέσματα, έτσι. Για μας είναι μια δουλειά καθημερινότητας με τους συμβούλους καθηγητές. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή, πολύ οργανωμένη στο να το διδάξουμε την οργάνωση του προγράμματος και να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Οπότε, πράγματι θέλει δουλίτσα. Και εδώ αυτό που κάναμε σήμερα είναι να αποτυπώσουμε τους βασικούς κανόνες για την οργάνωση ενός προγράμματος. Θα ξαναπώ πάντως, για να μην αγχωθεί κανείς, ότι αυτό που θα δείξουμε σήμερα και που θα ολοκληρώσουμε θα είναι ένα οργανωμένο και αναλυτικό πρόγραμμα ενός μαθητή που φτάνει στη Β' και Γ' Λυκείου και που είναι έτοιμος για εξετάσεις, και όμως θα δείτε ότι εν τέλει μένει πολύς χρόνος, εξοικονομεί χρόνο, προκειμένου να προλαβαίνει, γιατί αυτό είναι το άγχος των μαθητών, δεν προλαβαίνω, να έχει χρόνο για τις δικές του προσωπικές ελεύθερες δραστηριότητες και να διώξει άγχος από την καθημερινότητά του. Αυτή είναι η στόχευση. Όσο οι τάξεις είναι μικρότερες, τόσο οι απαιτήσεις ενός προγράμματος είναι περιορισμένες. Δεν χρειάζονται να είμαστε ούτε φορτικοί, ούτε πιεστικοί, αλλά όμως σίγουρα το να μπουν σε τάξη, να μπουν σε κουτάκια οι επιλογές, είναι το σημαντικότερο. Αυτό λοιπόν που έχουμε για σήμερα, έχουμε ετοιμάσει κάποιους βασικούς κώδικες, θα προσπαθήσουμε να τους μεταφέρουμε, τους κανόνες αυτούς, και στις βασικές τους αρχές, και μετά θα δείξουμε και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που είμαστε σε θέση, για να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς τους βασικούς κανόνες. Το πρώτο πάρα πολύ σημαντικό, προφανώς ένα κενό πρόγραμμα σαν αυτό που δείξαμε προηγουμένως, είναι να καταγραφούν οι υποχρεώσεις. Mm-hmm. Και οι υποχρεώσεις εννοούμε όχι μόνο το σχολείο ή το φροντιστήριο της ξένης γλώσσας, εγώ λέω υποχρέωση και τις ελεύθερες δραστηριότητες. Γιατί είναι υποχρέωση να έχουν αγαπημένες προσωπικές ελεύθερες δραστηριότητες. Και να ξεφεύγει λίγο και το μυαλό τους, έτσι. Προφανώς, ακόμα και στην τελευταία τάξη, είναι κάτι που το επιδιώκουμε. Γιατί κάνει εκτόνωση, γιατί κάνει χαλάρωση, γιατί είναι σίγουρα ένας παράγοντας για να είναι και αποτελεσματική η δουλειά τους. Mm-hmm. Αφού λοιπόν τοποθετήσουμε τις δραστηριότητες σωστά πάνω στο πρόγραμμα, στη συνέχεια δίνουμε την προτεραιότητα που χρειάζεται σε εκείνα που είναι ο γνώμονας για τη δουλειά τους. Δηλαδή, ένας μαθητής ηλικίου, προφανώς όσο μεγαλούν οι τάξεις, τόσο οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, ξεκινάει δίνοντας την προτεραιότητα στα διαγωνίσματα. Και προφανώς πάνω στα διαγωνίσματα που είναι η απέτηση της εξέτασης στείνεται ένα μεγάλο μέρος και η προτεραιότητα του υπόλοιπου προγράμματος. Αυτές είναι οι δύο πρώτες παρατηρήσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Προχωρήσουμε και στο επόμενο. Το αμέσως επόμενο προφανώς βήμα, αφού τοποθετηθούν οι υποχρεώσεις, είναι να προστεθούν οι ώρες μελέτης. Θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Θέλει δουλίτσα. Υπάρχει ο προσωπικός ρυθμός και ο τρόπος του καθένα. Όμως στις μεγάλες τάξεις υπάρχει και αυτό που λέμε το ελάχιστο και το μέγιστο της ενασχόλησης με κάθε μάθημα. Εκεί χρειάζεται πολύ προσεκτική καθοδήγηση για να κρατηθούν οι ισορροπίες και να μπορέσει το πρόγραμμα να λειτουργήσει. Και το δεύτερο που γράφουμε με κόκκινα, γιατί όντως έχει αξία, είναι εκεί που ο χρόνος είναι πολύς και που συνήθως ο μαθητής ξεχνιέται ή χαλαρώνει ή μετράει αλλιώς το χρόνο του. Εκεί που λες ότι πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις σωστά. Όχι κατά ανάγκη πολύ, δεν μιλάμε για την ανάγκη της ποσότητας κατά ανάγκη, αλλά να ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται και με ποιον τρόπο εκεί που ο χρόνος είναι περισσότερος. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτό που έχουμε σημειώσει μετά είναι πώς θα γίνει δημιουργικό και εύκολο αυτό το πρόγραμμα να δουλεύει. Θα δούμε μετά πόσο ωφέλιμο είναι να βάλουμε χρώμα πάνω σε αυτό το χαρτί και να δοκιμάσουμε με αυτοκόλλητα τη δουλίτσα, τις ώρες της μελέτης,
Όλα αυτά μπορούν να το κάνουν χρηστικό. Αυτά μπορούν να επιτρέψουν να προσδιορίσει κανείς με το μάτι του εύκολα πώς οργανώνεται αυτή η καθημερινότητα. Και το δεύτερο που έχουμε σημειώσει εκεί είναι ότι όταν έχουμε ένα διαγώνισμα που είναι προτεραιότητα, τότε φροντίζουμε να καταρτήσουμε κάτι ειδικότερο και κάτι πιο ιδιαίτερο για την οργάνωση της δουλειάς μας και το διαγώνισμα. Ποτέ όμως δεν μένουμε στο διάβασμα της τελευταίας ώρας και της τελευταίας μέρας, κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πολύ συχνά για τους μαθητές δεν συμβαίνει. Να πάμε παρακάτω. Το επόμενο που έχουμε σημειώσει είναι ότι για έναν μαθητή η μελέτη πρέπει να είναι η καθημερινότητά του, δηλαδή και οι 7 μέρες πρέπει να έχουν δουλίτσα. Ξαναλέω, δεν είναι το ζητούμενο η ποσότητα της μελέτης. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να είναι η καθημερινότητά του, το κάθε μέρα του, η δουλειά του με έναν τρόπο, και γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό στην καθημερινότητα. Αυτό που επίσης σημειώνουμε μετά είναι ότι είναι καλό να πείσει τον εαυτό του ο κάθε μαθητής πως ξεκινάει, πρέπει να ξεκινά τη δουλίτσα από εκείνα που νομίζει ότι δεν τα καταφέρνει, που είναι τα δύσκολα, εκείνα που βαριέται, γιατί συνειδητά ή συνείδητα έχει ορίσει τις προτιμήσεις του και τα μαθήματα τα έχει βάλει σε σειρά. Γιατί νομίζω ότι όλοι κάνουμε το λάθος, και ξεκινούσαμε από τα εύκολα για να μας έρθει πιο ομαλά το διάβασμα, ενώ πρακτικά αυτό ήταν το λάθος. Αυτό είναι το λάθος, γιατί συνήθως μένει χωρίς να δουλέψει σωστά, ναι, εκείνο που έτσι κι αλλιώς δεν συμπαθώ. Οπότε το χάσμα μεγαλώνει, όλο και μεγαλώνει, άρα το πρόβλημα όλο και γίνεται σοβαρότερο. Επίσης, είναι σοβαρές οι εναλλαγές στα μαθήματα. Δεν μπορεί να μπει κάποιος στο adbook και θα διαβάζω ιστορία για 3-4-5 ώρες. Δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν μπορεί να είναι αποδοτικό. Και φυσικά το τελευταίο που λέει ότι η αναβολή είναι ο μεγάλος εχθρός του προγράμματος και του αποτελέσματος, της δουλειάς. Εμείς λέμε ότι αφού το στήσουμε, το πρόγραμμα σωστά, είναι το μεγάλο στοίχημα. Πόσο κανείς μπορεί να λειτουργήσει πειθαρχημένος. Ακριβώς. Η εφαρμογή του προγράμματος, ναι, είναι το μείζον το οποίο έρχεται μετά. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό που λέμε επίσης πολύ σημαντικό είναι η διασπορά της μελέτης. Δηλαδή, αυτό που λέμε πως όταν ένα μάθημα είναι απαιτητικό, θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, ή όταν θέλει πραγματικά εμβάθυνση, λέμε να απλωθεί η δουλειά στις μέρες της εβδομάδας σε 2 ή 3 χρόνους. Και ότι σε αυτά τα απαιτητικά μαθήματα είναι πολύ σπουδαίο το διάβασμα των πρώτων 2 ημερών. Δηλαδή, όταν ο δάσκαλος δείξει κάτι και εκεί ο μαθητής έχει καταλάβει, πρέπει τα πρώτα 2-24 ώρα να καθίσει να κάνει το πρώτο σοβαρό διάβασμα, όπου θα επαναλάβει επί της ουσίας εκείνα που έμαθε. Αυτό είναι το πρώτο πολύ σοβαρό βήμα για να εμπεδώσει τη γνώση. Να προχωρήσουμε λίγο. Το επόμενο που λέμε είναι ότι για το σχολείο έχουμε 2-3 points και ιδιαίτερα πράγματα. Θέλουμε μια προετοιμασία και μια ζώνη επανάληψης. Για τις μεγάλες τάξεις συνήθως είναι βραδινή ζώνη. Πάντα η επανάληψη είναι χρήσιμη, αυτό έχουμε σημειώσει. Όπως και εκείνο που λέγαμε πριν, το Σαββατοκύριακο, η μελέτη αφορά πολλά μαθήματα. Βγαίνει πολλή δουλειά και είναι πολύ αποτελεσματικό για όλη αυτή την υπόθεση για το πώς προχωράει. Να πάμε λίγο ακόμα. Συνεχίζουμε στο πρόγραμμα μελέτης, λοιπόν. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Εδώ είμαστε. Έχουμε κάποιες μικρές παρατηρήσεις που αφορούν τους χρόνους, δηλαδή μετά το φαγητό, λίγο πριν τον ύπνο. Καλό είναι να αποφεύγουμε. Όταν δεν γίνεται διαφορετικά, επιλέγουμε να διαβάσουμε κάτι που είναι ευχάριστο ή που είναι εύκολο. Αυτά τα ξέρουν οι μαθητές, το τι τους ευχαριστεί, τι τους είναι εύκολο. Διατηρούμε οπωσδήποτε τις προσωπικές ελεύθερες δραστηριότητες. Αναπροσαρμόζουμε το πρόγραμμα σε κάποιες περιόδους που πραγματικά τα δεδομένα αλλάζουν, όπως είναι περίοδοι εξετάσεων, όπως είναι εορτές, εκεί που ο χρόνος πολλαπλασιάζεται. Και κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ αναλυτικές, μπορεί να κάνεις πάρα πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό. Το πόσο μεγάλη αξία έχει, παράδειγμα, για την αποστήθηση ένα πρωινό διάβασμα, ή πώς το απόγευμα λειτουργεί πάρα πολύ καλά για την επανάληψη, ή πώς το βράδυ υπάρχει, όσο και αν φαίνεται περίεργο, καλύτερη δυνατότητα κριτική σκέψη. Η παρένθεση λέει όχι νυχτερινές ώρες. Λέει βραδινές και όχι νυχτερινές, και είναι μια πολύ, πολύ σπουδαία παρατήρηση. Σημαντική παρατήρηση. Πάρα πολύ σπουδαία παρατήρηση σε σχέση με τον χρόνο τους. Και το τελευταίο που έχουμε σημειώσει εδώ είναι ότι θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο μέσα στη βδομάδα, κυρίως συνήθως λέμε την Κυριακή, για να ορίσουμε και να επανασχεδιάσουμε την επόμενη εβδομάδα μας. Το θέλουμε αναρτημένο εκεί μπροστά για το μαθητή να το παρακολουθεί, να επικοινωνεί μαζί του και να τον ενεργοποιεί.
Και προφανώς ζητάμε βοήθειες, διότι ένα πρόγραμμα για να λειτουργήσει χρειάζεται επανέλεγχο, επανεξέταση κτλ. Εγώ θα έλεγα αυτά τα λίγα και ναι, αυτή η κάρτα πρέπει να το πούμε, γιατί πραγματικά όταν τελειώσει αυτό και ο δάσκαλος ή ο σύμβουλος είναι σίγουρος ότι είναι σωστά στημένο ένα πρόγραμμα μελέτης εβδομάδας, μπαίνει το μεγάλο στοίχημα για το κατά πόσο ένας μαθητής θα το βάλει στην καθημερινότητά του. Εκεί υπάρχει πάντως ένα στατιστικό που λέει ότι αν ένα πρόγραμμα λειτουργήσει για 2 μήνες, 66 μέρες, έχει γίνει η καθημερινότητά του και έχει καθιερωθεί. Δεν μπορεί μετά να λειτουργήσει διαφορετικά. Το λένε και οι αριθμοί, λοιπόν. Έτσι. Το λένε και οι αριθμοί. Λοιπόν, θα κρατήσουμε το focus διάβασμα, νομίζω, να το πούμε την επόμενη φορά. Για να, να το αφιερώσουμε και το χρόνο που πρέπει. Ναι. Να δείξουμε όμως το πρόγραμμα αυτό, έτσι χρωματιστό όπως είναι, όπως το είπατε, κύριε Μαυράκη, που μπορεί να μας καθοδηγήσει. Ναι, καθοδηγήσει εγώ θα πω ότι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα πρόγραμμα για να μην τρομάξουν οι μικρότεροι. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα πρόγραμμα τρίτης λυκείου, ενός παιδιού που πέρυσι τα κατάφερε εξαιρετικά. Η Αθηνά, που είναι στην Αθήνα και κάνει ψυχολογία στο Καποδιστριακό με εξαιρετική επίδοση. Θέλω απλώς να δούμε το εξής πράγμα. Α, είναι το πρόγραμμα που εφαρμόσε μαθήτη. Είναι αληθινό, βεβαίως. Απολύτως. Θέλω απλώς να δούμε ότι αυτή η κυρία δεν διάβασε ποτέ μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Βλέπετε, έχει στο τέλος μια ζώνη επανάληψη για το σχολείο. Θέλω να δούμε ότι η Δεσποινίδα αυτή είχε τη γυμναστική της σταθερά στο πρόγραμμά της 2 φορές την εβδομάδα. Είχε την ελεύθερη της δραστηριότητα, αγαπούσε πολύ το κινητό της και το είχε, απλώς ήξερε πότε το χρησιμοποιεί, είχε αρχή και τέλος όλο αυτό. Θέλω να δείτε ότι είχε τις παύσεις της, γιατί οι παύσεις και τα διαλύματα, το οποίο θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Και επίσης να δείξω αυτά που έλεγα προηγουμένως, ότι κάθε χρώμα αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό μάθημα και στη δουλειά της. Είναι κάτι που βοηθάει τον εγκέφαλο να τα βάλει σε μια σειρά τα πράγματα. Θέλω να δείτε πώς για ένα διαγώνισμα, παράδειγμα Κυριακής, η μελέτη της είχε μια μεγάλη διασπορά, δηλαδή απλωνόταν, και πώς μοιράζονταν τα διαβάσματα, προφανώς με κριτήρια, σωστά εκπαιδευτικά κριτήρια. Και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε έτσι και στην πράξη και ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε. Πολύ σημαντικά μυστικά. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε ότι θα ανέβει και στο δικό μας κανάλι στο YouTube και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και το neakri.gr, φυσικά, όπως μας έδειξε ο κύριος Μαυράκης, όπου μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε. Κάθε Δευτέρα 6.30 είναι το ραντεβού μας με τα φροντιστήρια. Θα είμαστε εδώ. Θα ξαναπώ ότι τις επόμενες 2 εκπομπές θα μιλήσουμε για τέτοια πρακτικά θέματα καθημερινότητας, μελέτη στο μαθητή. Και μετά θα μπούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.